Μπορεί οι ανασκαφές και οι έρευνες για την ανακάλυψη του αρχαίου θεάτρου των Αυδείρων να συνεχίζονται, ωστόσο, όπως φαίνεται, οι ελπίδες για μια τέτοια ανακάλυψη συνεχώς λιγοστεύουν. Αυτό ήταν τουλάχιστον το συμπέρασμα από την επίσκεψη του Προέδρου του Διαζώματος Σταύρου Μπαίνου, ο οποίος επισκέφθηκε τα αρχαία Αύδειρα την 5η το μεσημέρι. Ένα συμπέρασμα το οποίο, όπως μας εξηγούν οι αρχαιολόγοι, ανέκυψε μετά από πολλές έρευνες. Κάναμε ένα γενικό τοπογραφικό της μορφολογίας της περιοχής, όπου τοποθετήσαμε και την τομή του Λαζαρίδη και τις πέτρες που ήταν στη θέση τους από τα ικριώματα αυτά του κύλου. Στη συνέχεια ακολούθησε μια γεωφυσική διασκόπηση σε δύο φάσεις από το Εργαστήριο Γεωφυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον καθηγητή Γρηγόρη Τσόκα και τους συνεργάτες του, η οποία πάλι δεν έβγαλε κάποιο συγκεκριμένο σχηματισμό, κάποιες συγκεκριμένες αντιστατικές δομές, όπως τις λένε οι γεωφυσικοί, αλλά έβγαλε κάποιες ενδείξεις στο πάνω τμήμα της τομής Λαζαρίδη. Εκεί τοποθετήσαμε εμείς τον περασμένο χρόνο αυτές τις δύο επιμήκης τομές που βλέπετε. Και παράλληλα με δύο μικρότερες τομές, ανατολικά και δυτικά, φροντίσαμε να δούμε μήπως βρούμε κάτι από τις παρόδους. Ωστόσο, η μέχρι τώρα ανασκαφική έρευνα δεν έβγαλε κάποιο στοιχείο που να μας δείχνει ότι σώζεται κάποια κατασκευή. Και στην επόμενη προσπάθειά μας θα προσπαθήσουμε να πυκνώσουμε τις δοκιμαστικές τομές και σε άλλες περιοχές του κύλου και στην περιοχή που τοποθετούμε την σκηνή πίσω μας, για να δούμε μήπως σώζεται κάτι που μας έχει ξεφύγει. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να παραληφθεί το γεγονός ότι στην ανασκαφή ανακαλύφθηκαν διάφορα στρατιωτικά είδη, τα οποία, όπως εξηγεί η αρχαιολόγος κυρία Χατζηπροκοπίου, έχουν σχέση με το Τρίτο Ράιχ. Υπάρχει μεγάλη αναμόχλευση και καταστροφή που έγινε κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ευρήματα δυστυχώς δεν είχαμε πολλά, ήταν ελάχιστα τα ευρήματα και από τις τέσσερις δοκιμαστικές τομές, και τα σημαντικότερα, για να καταλάβετε, ήταν κάποια θράψματα από πορσελάνινα πιάτα, τα οποία αναφέρουν το Τρίτο Ράιχ με επιγραφή και το έμβλημα του Τρίτου Ράιχ. Και βρέθηκαν μάλιστα κοντά στη τομή αυτή, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά σε κάποιες κατασκευές που έκανε ο γερμανικός στρατός μέσα στο κύλο. Περώνει από χειροβομβίδες, ναι, και τα λοιπά. Και η αλήθεια είναι ότι σταματήσαμε την ανασκαφή της συγκεκριμένης τομής, λόγω του ότι φοβηθήκαμε μήπως υπάρχει και κάποιο ατύχημα λόγω των ευρημάτων αυτών. Επειδή όμως η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, μετά από μια συνάντηση του Προέδρου του Διαζώματος Σταύρου Μπαίνου με τον Περιφερειάρχη Άρη Γιαννακίδη, αποφασίστηκε η χορήγηση 50.000 ευρώ από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω προγραμματικής σύμβασης, προκειμένου να συνεχιστούν οι έρευνες. Αφού κάνανε οι αρχαιολόγοι μας αυτή την προεργασία, να το πούμε έτσι, εχθές εγώ είχα μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη σας, τον κύριο Γιαννακίδη, ο οποίος μου είπε να σας ανακοινώσω σήμερα ότι θα διαθέσει άλλες 50.000 ευρώ μέσω προγραμματικής σύμβασης από την περιφέρεια για να συνεχιστούν οι έρευνες. Εδώ μιλάμε, ο ακριβής ορισμός είναι ανασκαφικές έρευνες ακόμα. Δεν έχουμε μια συστηματική ανασκαφή για να δούμε τι γίνεται. Γιατί τα κάνουμε όλα αυτά? Γιατί οφείλουμε, και θέλω να το κρατήσετε αυτό, και αυτό είναι αρχή μας στο διάζωμα, να εξαντλήσουμε και την τελευταία ελπίδα που μπορεί να υπάρχει για να αναδείξουμε το κορυφαίο αυτό μνημείο. Θα επιμείνουμε λοιπόν μέχρι ότου βεβαιωθούμε είτε για την καλή εκδοχή είτε για την λιγότερο καλή εκδοχή. Πάντως, αν έστω και κάποια μέλη βρεθούν είτε στο κύλο είτε στο σκηνικό οικοδόμημα, η επιστήμη σήμερα μας αφήνει ελπίδες που θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν στην εικόνα που είχε το θέατρο κατά την κατασκευή του. Αυτό που λέμε οι αρχαιολόγοι μας, στη γεωμετρία του. Βεβαίως, την αποκατάσταση της γεωμετρίας του δεν μπορούμε να την έχουμε από τα λίθινα μέλη του. Έτσι, από το υλικό του που φαίνεται ότι δεν σώζεται. Μπορούμε όμως να την αποκαταστήσουμε σε ένα χωμάτινο κύλο. Έχουν γίνει και άλλες τέτοιες απόπειρες στη χώρα και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και ενδεχομένως θα μπορούσε να έχει και χρήση ο χώρος αυτός, αν όλα εξελιχθούν καλά. Αυτά όμως θέλω με πολύ
ηρεμία και προσοχή να το υποδεχτείτε. Είναι το πολύ αισιόδοξο σενάριο. Να έχουμε και ξύλινα ικριώματα που θα μπορούν να δίνονται παράσταση. Αυτό είναι το πολύ αισιόδοξο σενάριο. Την άποψη της συνέχισης των ερευνών σημερίστηκε όμως και ο Δήμαρχος Αυδείρων Βασίλης Τσολακίδης, ο οποίος μάλιστα δεσμεύθηκε για την οικονομική στήριξη από πλευράς του Δήμου μετά και από τη χρηματοδότηση της περιφέρειας. Έχουμε σήμερα κοντά μας τον πρόεδρο του διαζώματος με τα στελέχη, με τους αρχαιολόγους που κάναν τις πρώτες ανασκαφές. Βέβαια τα μηνύματα ακόμη δεν είναι ενθαρρυντικά, θα έλεγα. Παρόλα αυτά όμως χαιρετίζω και την είδηση που μου μετέφερε ο κύριος Μπένος, ότι ήδη ο Περιφερειάρχης θα χρηματοδοτήσει με 50.000 τις επόμενες κινήσεις. Και βέβαια εμείς δεσμευόμαστε ότι αφού ξεκινήσουν να απορροφηθούν αυτές οι 50.000 και σαν Δήμος από το προϋπολογισμό του Δήμου, εφόσον χρειαστούν και απαιτηθούν και άλλα χρήματα, θα συνδράμει και ο Δήμος, ούτως ώστε να έχουμε από εδώ και πέρα μια συνεχή ανασκαφική δράση στην περιοχή, για να μπορέσουμε τέλος πάντων να καταλήξουμε πώς ακριβώς ήταν το θέατρο, το αρχαίο θέατρο. Και βέβαια σκέψεις μας είναι, είτε έτσι είτε αλλιώς, κάποιο θέατρο σε κάποια μορφή, βέβαια πάντα με την βοήθεια των ειδικών, να κατασκευαστεί είτε εδώ στην περιοχή, αυτό που σας είπε και ο κύριος Μπένος, ή αν υπάρξει κάποια άλλη πρόταση από τους αρχαιολόγους, να υπάρξει ένα αντίγραφο, θα έλεγα, του θέατρου, αν δεν μπορέσουμε να φτιάξουμε να αναστηλώσουμε το ίδιο. Και νομίζω ότι θα είναι πολύ θετικό αυτό για την πολιτισμό της ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο του Δήμου Αυδείρων. Κλείνοντας, ο κ. Τσολακίδης δεν παρέλειψε να αναφέρει πως το συγκριτικό πλεονέκτημα του Δήμου Αυδείρων είναι ο πολιτισμός, σημειώνοντας μάλιστα πως θα συνεχιστούν οι προσπάθειες ανάδειξής του στο μέλλον. Πάντως, για την ιστορία θα πρέπει να αναφέρουμε πως τα αρχαιολογικά δεδομένα που μαρτυρούν την ύπαρξη του αρχαίου θεάτρου υπάρχουν και ήδη έχουν ανακαλυφθεί.